Στα μου. Πάμε στο Θέμη Μπάκα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε ένα θεματάκι που νομίζω ότι θα τα ακούσουμε για πρώτη φορά. Είναι ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματο Μεσητών της Real Estate. Ένας εξαιρετικός επαγγελματίας και εξαιρετικός χαρακτήρας πάνω απ' όλα. Θέμη μου, καλημέρα. Είσαι καλά? Καλημέρα, Δημήτρη. Μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια πάντα. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, έχεις μια εικόνα για το τι θα γίνει με τα Airbnb τα Χριστούγεννα, έτσι? Αν δεν κάνω λάθος. Και την πρωτοχρονιά. Και την πρωτοχρονιά. Ναι, τις ημέρες των γιορτών, ας το πούμε γενικότερα. Ακριβώς. Λοιπόν, Δημήτρη, θα σου πω το εξής, ότι φετινή χειμερινή σεζόν, το είχαμε πει εδώ στην δική σου εκπομπή κιόλας, αρχικά πρώτα από όλους, ότι το τετραήμερο τότε 28 Οκτώβρη είχαμε πει θα πάει πάρα πολύ καλά. Ναι. Πάρα πολύ καλά. Όμως, ακόμα και ο Υπουργός Τουρισμού βγήκε και είπε ότι έχουμε πληρότητες 100% σχεδόν παντού. Ναι. Και παράλληλα, θυμηθούμε ότι ο κλάδος των διαχρόνων μισθών και γενικότερα ο κλάδος του τουρισμού για τους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς της χώρας μας είχε να δει πελάτη από το Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2020 που ξεκίνησε το πρώτο lockdown. Ναι. Οπότε είχαμε δύο σεζόν. Τα πρώτα μηνύματα ήταν πάρα πολύ αισιόδοξοι ξεκινώντας από το 28 Οκτωβρίου. Θα σου πω πλέον ότι αυτή τη στιγμή πήγε πάρα πολύ καλά η κινητικότητα και τις επόμενες εβδομάδες. Έχουμε και τώρα έχουμε μεγάλη κινητικότητα από τα τριήμερα και τα διήμερα που δημιουργούνται εντό του Σαββατοκυριακού. Πλέον, όσον αφορά τώρα τα διαχρόνιες μισθώσεις, τα κείμενα που είναι γεγραμμένες τα διαχρόνιες μισθώσεις αυτοτελεί διαμερίσματα ή και κατοικίες στους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς για τις δύο ημέρες του Χριστουγέννου, αν για την Παρασκευή που θα φύγει κάποιος. Ναι. 24 του μήνα, 25 του μήνα πλέον έχουμε Χριστούγεννα, 26 του μήνα Κυριακή να φύγει. Θα σου πω ότι στην Αράχοβα είναι αυτή τη στιγμή οι προκρατήσεις στο 98%. Στο Μέτσοβο έχουμε σχεδόν μηδενική, δεν υπάρχει τίποτα. Αυτή τη στιγμή, όπως και να πήγαμε στο Μέτσοβο. Στα Χαλάβητα είμαστε στο 92%. Μηδενική διάθεση, έτσι. Γιατί προφανώς έχουν εκεί. Ναι, αυτό ακριβώς. Δημητσάνα 96%, Βιτίνα 96%, Μακρινίτσα 90%, Πορταριά 93%, Ιωάννινα 96%, Τρίκαλα Κορουθία στο 95%. Οι τιμές και πέσα Τρίκαλα Κορουθία ξεκινάνε από 360 ευρώ, οι δύο εκτερεύσεις. Για 4 ή και ακόμα και 6 άτομα που χωράει ένα σπίτι. Α, έως και μιλάμε για Airbnb, όχι για δωμάτια ξενοδοχείου, έτσι, μόνο, το διευκρινίζουμε. Μόνο Airbnb, μόνο ναι, Airbnb, έτσι. Όχι ξενώνες, όχι ξενοδοχεία. Ναι, ναι, ναι. Στην Καστοριά είμαστε 97% με το κόστος από 290 ευρώ σε 370 ευρώ, Ζαγοροπόλια από 300 σε 348 ευρώ και Καλαμάτα ξεκινάει από 400 και 540 ευρώ. Σημαντικό να σου πω όμως, Δημήτρη, ναι, ότι οι προκρατήσεις και για την εβδομάδα αυτή που θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν άδεια από τις 18, την Παρασκευή τελευταία μέρα, Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα το πρωί, 20 του μήνου, να φύγουν και να πάνε να μείνουν 4-5 μέρες στο βουνό επάνω και να κάνουν Χριστούγεννα εκεί πέρα και να ξαναγυρίσουν την Κυριακή, θα δούμε ότι και την εβδομάδα αυτή ολόκληρη οι προκρατήσεις ξεκινούν από το 82% και αγγίζουν τη δεδομένη χρονική στιγμή ως και το 95%. Άρα έχουμε πολύ μεγάλη κινητικότητα τις ημέρες του Χριστουγέννου. Την ίδια περίπου κινητικότητα, ακόμα είμαστε τώρα 18-11, έχουμε και την πρωτοχρονιά. Τις δύο διαλυκτερεύσεις από την 31-11 Παρασκευή ως και 2 πρώτου Κυριακή, επειδή οι γιορτές δυστυχώς και ευτυχώς πέφτουν αυτή τη στιγμή Σαββατοκύριακο σε την χρονιά, θα δουν ότι στην Αράχοβα έχουμε προκρατήσεις ύψος του 98% με ένα ποσό 750 ευρώ για δύο διαλυκτερεύσεις 6 άτομα σε ένα αυτοτελή κατοικία. Στο Μέτσοβο από 350 ευρώ με 96% πληρότητα, στα Χαλάβητα 92% προκρατήσεις από 450 ευρώ σε 750 ευρώ, Δημητσιά 92% πάλι, και Γιάννενα στο 93%, είχαν κορυφθεί 95%, σχεδόν μηδενική διαθεσιμότητα, σχεδόν όλα κλεισμένα, Πορταριά και Καστοριά για την πρωτοχρονιά. Και το σημαντικό πάλι, Δημήτρη, είναι ότι βλέπουμε ακόμα και την εβδομάδα 27-12-2 πρώτου, ναι. Εκεί πέρα οι προκρατήσεις αγγίζουν, ξεκινούν από το 82%. Άρα κοιτάνε και για πρωτοχρονιά. Έτσι. Ακριβώς. Κοιτάνε και για πρωτοχρονιά. Και, Δημήτρη, είναι πολύ ευχάριστα αυτά τα μηνύματα που δεχόμαστε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εμένα που βλέπουμε, όσον αφορά τον κλάδο των διαχρόνων μισθώσεων και γενικότερα τον κλάδο του τουρισμού, του χειμερινού τουρισμού που έχουμε ζήσουμε δύο σεζόν, βλέπουμε ότι ο κόσμος λαχταράει να πάει στο βουνό. Θυμάσαι πέρυσι, Δημήτρη, την εποχή. Ναι, παιδί μου, έχει προηγηθεί και μια πολύ δύσκολη ψυχολογική πίεση όλο αυτό το διάστημα. Τώρα, βέβαια, να σου πω την αλήθεια. Προφανώς και
επιλέγουν κάποιοι το Airbnb, γιατί και λόγω της ακρίβειας νομίζω ότι τα ξενοδοχεία και οι ξενώνες θα είναι πολύ πιο ακριβές περιπτώσεις, έτσι, και δεν θα μπορούν, ας πούμε, σε ένα Airbnb να μείνουν και όλοι μαζί μια οικογένεια, όπως μένουν εκεί, ας πούμε. Και προφανώς και γι' αυτό υπάρχει εγκαίρος, έχουν προνοήσει κάποιοι να μπορέσουν να βρουν ένα Airbnb, γιατί είναι μια πιο οικονομική λύση. Δημήτρη, θυμάσαι πέρυσι το 2020 που ήταν εκεί, που πριν ξεκινήσει το πρώτο lockdown, που ήδη είχαν κλείσει πάρα πολύ, είχαν τρέξει τότε από 3-6 μήνες lockdown, είχαν τρέξει άνθρωποι να πούν στη διαδικασία να κλείσουν και να κλείσουν την επιτοχονιά και λέγαμε ότι περιμένουν να ανοίξουν για να φύγουν. Ναι. Έστω και μια εβδομάδα. Βλέπουμε την ίδια εικόνα που θα βλέπουμε και πέρυσι, που τελικά ο κόσμος δεν πήγε εκδρομή λόγω του lockdown. Φέτος η εικόνα είναι πάρα πολύ θετική. Και θα σου πω και το εξής, Δημήτρη. Ότι τα πρώτα μηνύματα που λαμβάνουμε από τις δικές μας τουλάχιστον έρευνες είναι ότι η νέα σεζόν του καλοκαιριού, του 2022, ναι, θα σου πω ότι αυτή τη στιγμή έχουν μια αύξηση των κρατήσεων περίπου 30% σε σχέση ακριβώς με το 2020, και η σεζόν στους καλοκαιρινούς προορισμούς της χώρας μας σε πολλά νησιά του Σαντορίνη θα ξεκινήσει το Μάρτιο, από το Πάσχα και μετά. Κατάλαβα. Το Πάσχα θα είναι κινητικότητα πολύ έντονη. Ωραία, ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Αυτά από τον Θέμη Μπάκα, ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Δίνει μια νότα αισιοδοξίας και βεβαίως μια νότα κινητικότητας, να το πω διαφορετικά.